Θανάση, κλείσε. Κι εγώ είμαστε. Ήρθε το τέλος λίγο μετά. Οι συνάδελφοί της πέταξαν κυριολεκτικά από τα παράθυρα. Όπισθεν της επιχείρησης χοντρικής των λουλουδιών. Και αυτή βρέθηκε στην ιδία πλευρά, αλλά ένα κουφάρι καμένο. 20 χρόνια στην επιχείρηση αυτή, απατρίδατε στη Μολδαβία για μια καλύτερη ζωή. Όποια λέξη και να βρω των ηθινόντων, δεν τους ταιριάζει. Είναι πτωχή μπροστά στο μεγαλείο της αναλγησίας τους. Γιατί ποτέ δεν ανδρώθηκε η πυροσβεστική όπως θα έπρεπε. Έχουν κοπεί σε διαγωνισμούς για κάποια κιλά, λέει. Οι πυροσβέστες. Πώς να αρθρώσεις τους αριθμούς. 10 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από το 2006 μέχρι σήμερα. Τα μισά από αυτά το 2007, το 2021 και το 2023. Το τραγικό 18 και το μάτι, ποιος θα το ξεχάσει. Ήταν η φωνικότερη παγκοσμίως τον 21ο αιώνα. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κανείς δεν πληρώνει στο φυσικό του δικαστή εάν ευρίσκεται στην εξουσία. Δείτε τον καθηγητή το συνολάκι που θα εκένωνε σε 20 λεπτά το μάτι αυτή η κακιά Κασάνδρα. Μόνο φωτίας και μη χειρότερα προφητεύει. Και ανάλγητα σου λέει η φωτιά έσβησε. Λες και δεν συνέβη τίποτα. Wildland Urban Interface. Αυτή τη φράση εξηγεί ότι πρόκειται για πυρκαγιές που ξεσπούν σε περιαστικά δάση. Στο όριο μεταξύ δάσους και οικισμών. Τι μας λες, επαΐοντα, ξέχασες ότι η φωτιά ξεκίνησε από το Βαρνάβα και επεξετάθη ως χαλάνδρη. Επιμένει στην ανάλυση, όπως είχε κάνει και για το μάτι. Άρα, όπως τα ακούσαμε στο Earth News, όλα συνέβησαν και έβαιναν καλώς, γιατί είπε μια μεγάλη πυρκαγιά με πολλαπλά μέτωπα σε δύσβατο σημείο μέσα σε 48 ώρες. Εγώ προσωπικά φοβόμουν ότι η πυρκαγιά θα έκαιγε και σήμερα. Συγγνώμη, τέρατα της δημοσιογραφίας. Το Όρβιλο το ξεχάσατε, 28 μέρες καίει. Μήνυση θα υποβληθεί και από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου εκεί. Μιλάμε για τις καραμανλικές σέρες. Παιδιά, αυτές τις μέρες η φωτιά πέρασε στη Βουλγαρία. Αλλά σημασία έχει ότι υπήρξε πολεμικό υλικό που εκρήγνητο αρκετό εκεί, λένε. Οικολογική καταστροφή, ανυπολογής του αξίας και εδώ. 20 χρόνια πριν κάποια πεύκα που τώρα ξαναγίνανε στάχτη. Αλλά σου λέει μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο. Ούτως ή άλλως, γιατρούς δεν έχουμε. Εκπαιδευτικούς δεν έχουμε. Για να πληρώσουμε ενέργεια δεν αντέχουμε, αλλά 300 μόνο στο Μαξίμου. Δημοσιογράφους που να σου παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο εκάστοτε, έχουμε και πληρώνουμε. Τι να πιστέψεις μετά, για πανόλι, για ανεμογεννήτριες, βγήκε επώνυμα από την Κρήτη και περιγράφει τα ασύλληπτα. Θα το δείτε σε ένα προχθεσινό σοτ. Η οικογένεια όμως δεν το είτε και για άλλες δόξες τραβά για τον ιατρικό κόσμο και η κόρη του πρωθυπουργού ανακατεύεται σε φανς και με σπουδές στη δημόσια υγεία και άλλα, σας τα έχω πει. Τι τους καταλογίζουν από Κύπρο? Σκάνδαλο ορκής φαίνεται να αποτελεί η απόφαση και η δράση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη και μελών της οικογένειάς του, να προχωρήσουν σε αγορά ιδιωτικών νοσοκομείων στην Κύπρο. Αγόρασαν ήδη το Απολλώνιο στη Λευκωσία. Ακολουθούν και άλλα στη Λευκωσία και μετά Παγκύπρια. Δεν είναι μέρος μιας διακρατικής συμφωνίας.
Κύπρου-Ελλάδος είναι μια συμφωνία ενός πολιτικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το αξίωμά του προς επιχειρηματική δράση. Θέλουμε εξήγησης. Σκάνδαλο! Αμα αυτό που βλέπετε είναι ανεκτόν! Υφυπουργός Κονόμ το γλεντούσε αμέριμνος στη Ρόδο, ενώ η Αττική κεγόταν. Μέγιστη η αγανάκτηση πολιτών που τον ψηφίζουν στην Ανατολική Αττική. Βασίλης Οικονόμου, υφυπουργός μεταφορών, το γλεντάει σε κλαμπ στη Ρόδο, 12 Οκτώου. Απαντάει πως δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής. Σε βαθιά καταπληξία θα έλεγα σε οδηγούν αυτές οι εικόνες, Κοπέρνικους. Κοιτάξτε τι απέμεινε από Αττική. Αν απέμεινε. Καμένα 106.000 στρέμματα. Τα 18.000 και πλέον στρέμματα σε 24 ώρες. Και ο Οικονόμου μετά 24 ώρες δεν το είδε σοβαρό το ζήτημα. 450.000 στρέμματα δάσους στην Αττική τα τελευταία 8 χρόνια. Νατάσα Κοσμοπούλου, δήμαρχος Πεντέλης. Χωρίς αεροπλάνα και ελικόπτερα δεν σβήνουν οι φωτιές, επισημαίνει. Κι ότι καθυστέρησαν τραγικά. Τουλάχιστον 40 σπίτια καμένα αναφέρει. Ακούω τα σχόλιά σας για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.